Στόχος των ομιλητών ήταν να εμπνεύσουν για αλλαγή, να ενθαρρύνουν για δράση και να βελτιώσουν την υγεία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Να είσαι περήφανος για το στόμα σου», την οποία διοργάνωσε η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη των Οδοντιατρικών Συλλόγων της Κρήτης. Η σπουδαιότητα της Παγκόσμιας ημέρας στοματικής υγείας έγινε στο γεγονός ότι το 90% του πληθυσμού θα εμφανίσει κάποια στοματική νόσο κατά τη διάρκεια της ζωής του, η οποία συνήθως συνοδεύεται από πόνο και δυσφορία, ενώ ανάλογα με τη σοβαρότητα μπορεί να συνδεθεί με την πρόκληση και άλλων σοβαρών νόσων, όπως επίσης και να οδηγήσει σε έλλειψη αυτοπεποίθησης ή ακόμα και σε κοινωνικό αποκλεισμό. 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε παγκόσμια κλίμακα, 44% του παγκόσμιου πληθυσμού, με μη θεραπευμένη οδοντική τεριδόνα, η οποία σε συνδυασμό με τις νόσους του περιοδοντίου έχει αποτέλεσμα το 30% των ανθρώπων άνω των 65 ετών να μην έχει τα δικά του δόντια με σοβαρό πόνο, άγχος, διαταραχές στη διατροφή και στον ύπνο. Και όλα αυτά στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας στοματικής υγείας. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδείξει τα πλεονεκτήματα του υγιού στόματος και να προάγει τη γνώση και τα ζητήματα γύρω από τη σωματική υγεία και τη σπουδαιότητα της σωματικής υγείας για όλους και για όλες. Η σωματική υγεία είναι ζωτική σημασία. Είναι ζωτική σημασία για την γενική υγεία και διασφαλίζει την ποιότητα ζωής. Επηρεάζει την ψυχοκοινωνική υγεία, συνδέεται άμεσα με την ψυχοκοινωνική υγεία του πληθυσμού και πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Όλοι οι ασθενείς μας που έρχονται στο ιατρείο, χωρίς να το αντιλαμβάνονται, εμείς όλοι κάνουμε έναν έλεγχο στο στόμα τους, όπου αν δούμε κάτι μη φυσιολογικό, ναι, το παραπέμπουμε για να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε και εμείς και οι άλλοι συνάδελφοι. Όπως περιέγραψαν, η καλή σωματική υγεία είναι απαραίτητη για τη σωστή ομιλία, για την απόλαυση της τροφής και για την έκφραση των συναισθημάτων, δίχως πόνο και ενοχλήσεις.